There's nothing in this world I wouldn't do. Ο Κυριάκος, γιατί τώρα πια μπορώ να τον λέω και Κυριάκο, γιατί είναι πρώτα απ' όλα φίλος μου και μετά συνεργάτης μου. Και με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ μέσα από τις δουλειές του, αλλά πάνω απ' όλα με έχει κάνει ένα άνθρωπο που θα τον υποστηρίζει, ό,τι και να γίνει. Έχουμε εκτιμήσει πράγματα ένας τον άλλον και ο Κυριάκος ο Πασαφάκης έχει πάρα πολλά θετικά σημεία, τα οποία μπορεί κάποιος να το αναγνωρίσει πολύ, πολύ εύκολα. Καθαρά ποτά στα καταστήματά σας. Ναι, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Τα καθαρά ποτά είναι δεδομένο. Εμείς, εμένα έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από τις δουλειές μου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να πει ότι εγώ του είπα κάποια στιγμή ότι έχουμε δεύτερα ποτά. Ποτέ. Και αυτό το λένε όλα τα παιδιά που έχουν περάσει. Στα 30 χρόνια που είμαι, καταλαβαίνετε ότι έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά. Το καλοκαίρι είχαμε 200 άτομα προσωπικό, καταλαβαίνεις. Παιδιά πρέπει να ξέρουν. Κρατάτε τους υπαλλήλους σας χρόνια. Ναι. Έχω γνωρίσει πόσα άτομα εδώ μέσα και άλλοι μου λένε ότι είναι 10, 15, 20 χρόνια, ναι, 30 κοντά. Έχω και παιδί που από το που ξεκίνησα είναι μαζί μου μέχρι και σήμερα. Από τότε που ξεκίνησα, 29 χρόνια είναι μαζί μου. Δεν έχουμε χάσει μέρα. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Εντάξει, το να ξεκινάς από σερβιτόρος και ξέρεις πως θα μιλήσεις στο σερβιτόρο και πρέπει να εκτιμήσεις τη δουλειά που κάνει ένας υπάλληλος. Ποτέ δεν αισθάθηκα αφεντικό. Συνυπήρξα με τα παιδιά, φίλοι και συνεργάτες. Ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου ότι είμαι αφεντικό και πρέπει να μπω και να διατάξω ή στορκίζομαι. Δεν έχω βρει ποτέ υπάλληλό μου. Αυτό μπορεί να το πούνε όλα τα παιδιά που έχουν δουλέψει σε μένα. Επειδή είχα δουλέψει σερβιτόρος και δεν ήθελα να με προσβάλλει κάποιος, δεν προσβάλλω. Και έτσι γίνομαι, αγαπώ τα παιδιά που δουλεύουν για μένα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, γιατί πρέπει να σεβαστώ αυτά τα παιδιά και όταν σεβαστούμε εμένα, η επιτυχία είναι δεδομένη. Αντώνη, 20 χρόνια στη νύχτα, είσαι πολύ μικρός, 37 είσαι, από τα 17. Ακριβώς. Σου. Ακριβώς. Πώς το επέλεξες αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάτι με σχέδιο ή πλάνο. Ξεκίνησα να δουλεύω νύχτα μόνο και μόνο για να βοηθηθώ όσον αφορά το σχολείο. Κάποια φροντιστήρια, κάποια, ας το πούμε έτσι, βοηθήματα που είχαν κάνει για τις Πανελλήνιες, αλλά είδα τελικά ότι μου άρεσε αυτή η δουλειά. Και τα υπόλοιπα πια τα βλέπετε πέρα μπροστά σας, 20 χρόνια στη νύχτα και σε μπαρ και σε ταβέρνες και σε beach bar. Δόξα τω Θεώ, είμαι σε μια δουλειά που μου αρέσει. Και στο πλευρό του Παπασφάκη. Πέρα από κάποια διαλύματα, τα περισσότερα εδώ, μαζί του, δίπλα του. Πώς τον βλέπεις σαν επιχειρηματία τον Παπασφάκη? Νομίζω ότι ο κύριος Παπασφάκης, πέραν το ότι είναι πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, το προτέρημά του είναι ότι είναι πάρα πολύ ειλικρινής και αυθεντικός απέναντί σου. Οπότε υποθέτω ότι σε κάθε κουβέντα που έχει να κάνει είτε με φίλους του είτε με συνεργάτες του, αυτό που θα πει θα είναι και η αλήθεια και η πραγματικότητα και θα ακολουθεί σε όλες τις συμφωνίες του από την αρχή ως το τέλος. Αυτό είναι το προτέρημά του, πιστεύω. Γιατί όλοι έχουμε καλές και κακές μέρες. Σημασία έχει ότι ο Κυριάκος, γιατί τώρα πια μπορώ να τον λέω και Κυριάκο, γιατί είναι πρώτα απ' όλα φίλος μου και μετά συνεργάτης μου. Και με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ μέσα από τις δουλειές του, αλλά πάνω απ' όλα με έχει κάνει ένα άνθρωπο που θα τον υποστηρίζει ό,τι και να γίνει. Πόσο δύσκολο είναι να δουλεύει κάποιος τη νύχτα? Το καλό της νύχτας είναι ότι, όπως θα έχουν πει και περισσότεροι άλλοι, είναι ότι συναντάς συνέχεια καινούργια άτομα, δηλαδή γνωρίζεσαι με κόσμο, έχει λίγο και το αλκοόλ μέσα που σημαίνει ότι ελευθερώνεσαι λίγο παραπάνω όσον αφορά... Αυτό είναι το καλό ή το κακό? Αν το διαχειριστείς σωστά, είναι το καλό. Γιατί κερδίζεις, θα κάνεις αρκετούς γνωστούς, λιγότερους φίλους μεν, αλλά αυτοί που θα αποφασίσεις να είναι φίλοι σου θα σε ακολουθάνε και θα είναι φίλοι σου για πολλά 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 χρόνια. Είσαι από τους ανθρώπους που θα συμβούλευε ένα νέο παιδί, όπως ήσουν εσύ κάποτε στα 17, να μπει σε αυτό το χώρο? Αν είναι να το κάνει παροδικά, δηλαδή καλοκαίρι, και με στόχο να τα λεφτά που θα αποκομίσει από τη δουλειά του να τα χρησιμοποιήσει
για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν όσον αφορά την εκτός δουλειάς του ζωή, θα το κάνει. Δηλαδή, είτε το κάνει για το σχολείο του, είτε το κάνει για να πάρει ένα αμάξι, είτε το κάνει για να πάει ένα ταξίδι, να το κάνει ευχαρίστως. Αλλά καλά είναι να το αποφυγεί. Αλλά καλό θα ήταν αν μπορούσε να διαλέξει κάτι άλλο, έστω και με λιγότερα λεφτά, να το επέλεγε, γιατί συνήθως όποιος μπαίνει στη νύχτα είναι λίγο δύσκολο να βγει. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είπαμε, η νύχτα πέραν των κακών έχει και αρκετά καλά, όπως είναι τα παραπάνω λεφτά που έχει η δουλειά της ημέρας. Έχει το αλκοόλ που δικαιολογείται ως ένα σημείο και στη δουλειά σου να πίνεις και να ελευθερώνεσαι. Και πάνω απ' όλα έχει πάρα πολλές γνωριμίες, οι οποίες για όλους είναι καλές. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι δημόσιες σχέσεις σε αυτό το επάγγελμα? Αν πρέπει να μιλήσουμε για τα Χανιά, που δυστυχώς είμαστε μια μικρή πόλη, όπερ και σημαίνει ότι οι δημόσιες σχέσεις χρειάζονται σε όλα τα μαγαζιά, γιατί το καλοκαίρι, καλώς κακώς, υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, υπάρχουν τουρίστες και εντός και εκτός Ελλάδος που έρχονται εδώ. Άρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Για το χειμώνα, επειδή τα μαγαζιά είναι πάρα πολλά και δυστυχώς ο κόσμος που πρέπει να πάει να τα επισκεφθεί είναι αρκετά λίγος, όποιος έχει παραπάνω δημόσιες σχέσεις είναι κερδισμένος, γιατί προφανώς πάει και παραπάνω ο κόσμος στο μαγαζί του. Αντώνη, λεφτά από τη νύχτα έκανες? Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ναι. Έχω κάνει βέβαια μια ζωή η οποία, αν γυρίσω πίσω και τη δω μπροστά μου, θα πω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που έκανα μέσα τη νύχτα σίγουρα δεν θα τα κατάφερνα μα δούλευα πρωί. Αυτό σημαίνει ότι εννοώ ταξίδια, εννοώ αμάξια, εννοώ οτιδήποτε είχε να κάνει για τη ζωή μου. Αλλά κάτι χειροπιαστό όπως σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς δεν. Αντώνη, θέλεις να φύγεις από τη νυχτερινή διασκέδαση, τη νύχτα? Η αλήθεια είναι ότι κατά ένα μέρος έχω φύγει, γιατί δουλεύω πιο πολύ πρωί τώρα. Είτε μιλάμε για τον DK, είτε μιλάμε για το Κώστα Κώστα. Αυτό που μου λες, δουλεύω πιο πολύ πρωί, είναι πολύ διαφορετικός. Σαφώς. Ο τρόπος που δουλεύει ένας υπεύθυνος ή μπάρμαν ή δεν ξέρω κι εγώ σερβιτόρος τη μέρα από ότι τη νύχτα. Σαφώς, γιατί τη νύχτα υπάρχει και το αλκοόλ που μπαίνει στην εξίσωση, πράγμα το οποίο αλλιώς, αλλάζει τα πάντα. Αλλιώς συμπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο που πίνει καφέ και αλλιώς συμπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιει 10 ποτά. Και συνήθως όπου υπάρχει και πολύ ποτό, υπάρχουν και άβολες καταστάσεις, οι οποίες καλύτερα είναι να μην τυχαίνουν, γιατί χάνεις πεά ουσία. Θα φύγεις? Δεν νομίζω να φύγω ποτέ, όχι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου πια, αυτό μου αρέσει να κάνω. Δεν ξέρω αν θα ξαναμπω ποτέ στο βράδυ. Θα ήθελα να τα αποφύγω μεν, αλλά αν έρθει αυτή η στιγμή δεν θα πω όχι, γιατί όπως προείπα αυτή είναι η δουλειά μου. Τα παιδιά σου, αύριο μεθαύριο που θα μεγαλώσουν, θα τα αφήσεις να μπουν σε αυτό το χώρο? Αυτό θα τα απαντήσω όταν θα έρθει η ώρα. Αν με ρωτάς τι θα ήθελα να είναι, θα σου έλεγα ότι θα προτιμούσα να μην μπουν όχι. Θα προτιμούσα να μην μπουν, γιατί αν πρέπει να κάνουν κάτι καλό στη ζωή τους, αν είναι μέσω του διαβάσματος, μέσω σπουδών, για να καταφέρουν κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει ο μπαμπάς του. Σταύρος Καλογεράκης, 30 χρόνια στη νύχτα. Αυξάνω τα χρόνια, πριν είχα τον Αντώνη 20 χρόνια. Κύριε Καλογεράκη, εσείς πώς μιλήθηκατε με τη νύχτα? Από μικρός δουλεύω σε μαγαζιά, καφετέριες και τα σχετικά. Τελικά το 1987 έσμιξα με τον Κυριάκο τον Πασιφάκη και από τότε είμαστε μαζί. Φίλοι, συνεργάτες πλέον θα έλεγα, μετά από τόσα χρόνια όπως αυτός μας αποκαλεί. Και είμαστε παρέα και προσπαθούμε να περνάμε όσο γίνεται πιο καλά και ευχάριστα τις νύχτες μας. Και καλά πήγατε στη νύχτα. Μίλατε και με τον Κυριάκο Παπασφάκη. Αυτό πώς προέκυψε τόσα χρόνια δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο? Έχει κάτι ξεχωριστό? Σίγουρα είναι μια χημεία, η οποία είναι καθαρή και τόσα χρόνια μας κρατάει δεμένους και έχουμε εκτιμήσει πράγματα ένας τον άλλον. Και ο Κυριάκος Παπασφάκης έχει πάρα πολλά θετικά σημεία, τα οποία μπορεί κάποιος να το αναγνωρίσει πολύ, πολύ εύκολα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευφυής, είναι έξυπνος,
Είναι πολύ εργατικός, σε σημείο που πολλοί άνθρωποι δεν θα το πιστεύανε. Ακόμα είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει από δύσκολα και έχει σιγά σιγά με κόπο και υδρότα φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Πάνω απ' όλα όμως είναι άνθρωπος. Γι' αυτό νομίζω ότι το ξέρουν όλοι όσοι είναι κοντά του, και σαν συνεργάτες και σαν εργαζόμενοι, αλλά και γενικά νομίζω ότι ακόμα και σήμερα με τον τρόπο του προσπαθεί και βρίσκεται πάντα δίπλα σε όλη την κοινωνία των Χανίων. Έχει βοηθήσει και βοηθάει, και συνεχίζει και βοηθάει με τον τρόπο του. Όποτε τον καλέσουν πολύ κόσμο, άσχετα που θα ξέρω ότι αυτά δεν θα τα αρέσει, που τα ακούει από κάποιον φίλο και συνεργάτη. Για να καταλάβεις τότε, θέλω να σου πω, ακόμα και τώρα που ίσως και ένα παραπάνω χρειάζεται, στο Βοδοκάλι που είμαι και υπεύθυνος, τροφοδοτούμε μέχρι και 11 ιδρύματα από φαγητό, συσίτια κτλ. Και γενικά, σαν άνθρωπος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και ατομικά. Κύριε Καλογεράκη, η νύχτα πιστεύετε ότι είναι δύσκολη? Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη. Θύρει τους ανθρώπους, τους κουράζει, πολλούς τους μεταλλάσσει και θα έλεγα ότι πολλές φορές είναι μια χρυσόσκονη η οποία έχει περιορισμένη διάρκεια. Καλό είναι λοιπόν να είμαστε όσο μπορούμε, όσοι και όσοι ασχολούνται με νύχτα, αληθινοί, προσεκτικοί και να κάνουν αυτό που κάνουν με αγάπη, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται. Χρήματα έχει, λεφτά βγάζεις από τη νύχτα? Η νύχτα έχει χρήματα. Είχε, έχει και θα έχει. Ίσως να μην είναι τόσο καλά όσο ήταν κάποιες εποχές. Εντάξει, η εποχή είναι δύσκολη για όλους και θα πρέπει να συμβαδίζουμε με, με την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν ενδιαφέρει σε κάτι η νύχτα από ότι η υπόλοιπη κοινωνία μας. Ο τρόπος που ζούμε έχει λίγο αλλάξει. Θα το σεβαστούμε, θα το παλεύουμε και θα πορευτούμε έτσι. Από τη νύχτα, σκεφτήκατε ποτέ να φύγετε? Σου είπα, τη δουλειά μου την αγαπώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, δεν σκέφτηκα να φύγω. Σκέφτηκα να μειώσω κάποια πράγματα. Όχι να φύγω. Όχι να φύγετε. Δεν είναι η δουλειά μου, είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που έχω μάθει να κάνω. Είναι αυτό που έχω μάθει να κάνω, ναι. Είναι αυτό που έχω μάθει να κάνω. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τον κλάδο της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα. Οι παλιές καλές εποχές που οι Έλληνες το έριχναν έξω έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Έχουν περιοριστεί πλέον οι έξοδοι, κάτι που φαίνεται από τις μεταβολές στις επιλογές διασκέδασης σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό προκύπτει και από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες προ-κρίσης αγαπήθηκαν καταφέρουν ακόμη και σήμερα να επιβιώσουν αλλά και να προτιμούνται από αυτούς που τις ανέδειξαν. Promise, I'll be back in no time.